Πόσα ψάρια πιάσαμε λοιπόν και αν τελικά καταφέραμε να αλλιεύσουμε και πέρλες μέσα στο βυθό της θάλασσας. Ακούσαμε για το Holy Grail του σημερινού μαρκετίερ. Ακούσαμε πόσο έχει δυσκολέψει η δουλειά του, πόσο έχουν συρρυκνωθεί τα budgets και πόσο πιο δύσκολα μπορεί να αποφέρει κέρδος στην εταιρεία του. Πολλές φορές όμως η διοίκηση της εταιρείας, το management της εταιρείας, ασχέτως εάν τα budgets είναι συρρυκνωμένα, ζητάει στόχους και ζητάει στόχους πολλές φορές και αυξητικούς. Εν τέλει λοιπόν το ερώτημα στο πόσα ψάρια πιάσαμε, είναι αν αυτό μπορεί να μετρηθεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Και η απάντηση είναι ναι, μπορούμε να το μετρήσουμε. Καταρχάς μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν υπερτερούμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό μας, είτε σε επίπεδο προϊοντικό είτε σε επίπεδο εταιρικό, από το μερίδιο του buzz το οποίο μαζεύουμε, είτε σε ένα διαχρονικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο μηνιαίο, τριμηνιαίο, και να δούμε πώς κινούμαστε εμείς μέσα στον κυβερνοχώρο. Πόση φασαρία δημιουργούν, πόσοι μιλάνε για μας. Και με την υπηρεσία Radar έχουμε αναπτύξει και μία σειρά από ίνδισης με τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοσή μας. Καταρχάς, με το Buzz Index, για να δούμε πόσο θόρυβο δημιουργούμε. Και όταν περνάμε στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το ποιοτικό, δηλαδή, ωραία, δημιουργήσαμε θόρυβο, έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο μέσα στον κυβερνοχώρο από ανθρώπους που μιλάνε για μας. Πώς μιλάνε όμως για μας, μιλάνε αρνητικά, μιλάνε θετικά, μιλάνε ουδέτερα, απλά μας αναφέρουνε. Μπορούμε να δούμε τι impact έχει αυτό στο δικό μας brand. Βεβαίως, μετρώντας το Positiveness Index, που είναι ένα κλάσμα το οποίο προκύπτει από τις θετικές συζητήσεις over όλων των συζητήσεων για το δικό μας brand μέσα στο διαδικτυακό χώρο. Έχοντας λοιπόν, γνωρίζοντας μάλλον πόσο θόρυβο έχουμε δημιουργήσει και αν αυτός ο θόρυβος λειτουργεί θετικά ή αρνητικά ως προς το δικό μας brand, βλέπουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει ο μύθος, λοιπόν, ότι στο διαδικτυακό χώρο μιλάνε μόνο για πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο διαδίκτυο. Και αυτός ο μύθος πάει σιγά-σιγά να καταρριφθεί, γιατί από την εμπειρία μας και από μετρήσεις που έχουμε κάνει για διάφορους πελάτες και κατηγορίες, έχουμε δει ότι όχι μόνο τα online τεκτενόμενα, αλλά και τα offline τεκτενόμενά μας μπορούν να αποτυπωθούν μέσα στο διαδικτυακό χώρο. Και μπορούμε να τα αποτυπώσουμε όχι απλά σε επίπεδο θορύβου, το πόσο δημιουργήσανε συζητήσεις μέσα στο διαδικτυακό χώρο, αλλά και τι impact είχανε ως προς το δικό μας brand. Δηλαδή, αν οι ενέργειές μας λειτουργήσανε θετικά, δημιουργήσανε θετικές συζητήσεις, ή αν αυτές οι ενέργειες δημιουργήσανε αρνητικές συζητήσεις. Και να το μετρήσουμε αντίστοιχα με το Impact Index. Είναι σημαντικό για έναν marketer επίσης να γνωρίζει εάν το brand του έχει assets. Και αν έχει assets, αν αυτά του αποφέρουν πραγματικά το return of investment πάνω στο οποίο ελπίζει. Μαζεύουμε λοιπόν και τις συζητήσεις και μπορούμε, αναλύοντας και από τη θεματολογία αυτές τις συζητήσεις, να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένα baseline συζητήσεων, δηλαδή μια συνεχής βαβούρα, θα έλεγε κανείς, για μια συγκεκριμένη θεματολογία που αφορά το δικό μας brand. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα brand που μέσα στους 7 μήνες συζητήσεων που μαζέψαμε, είχε ένα 82% baseline που συζητούσαν για ένα πολύ συγκεκριμένο δικό του asset. Εδώ λοιπόν είναι χρήσιμο να ξέρει ο marketer ότι έχει ένα asset στο brand, το οποίο κινείται, ο κόσμος το συζητάει, λειτουργεί θετικά ως προς το δικό του brand, άρα μπορεί να το εκμεταλλευτεί με διάφορους και ποικίλους τρόπους. Μπορούμε να δούμε μεμονωμένα τα assets, αλλά μπορούμε να τα δούμε και συνολικά. Και στην τελική να καταλάβουμε κατά πόσο τα λεφτά τα οποία έχουμε εξοδέψει μεμονωμένα στο κάθε asset μας έχουν αποφέρει το return of investment πάνω στο οποίο ελπίζαμε, είτε μεμονωμένα είτε συνολικά. Και να δούμε εάν φέραμε λεφτά στην εταιρεία ή στο προϊόν μας. Για τη σημασία έχει όλα αυτά να μπορούμε να τα δούμε και σε ένα κλικ. Με τη Wizard και το Radar New Marketing Navigator έχουμε αναπτύξει και customized dashboards, δηλαδή dashboards με τα οποία ο κάθε πελάτης και ο κάθε ένας marketeer μπορεί να έχει τις μετρήσεις σε ένα κλικ στο χέρι του. Γιατί η φιλοσοφία μας είναι όχι απλά να μαζεύουμε και να αλλιεύουμε τα πραγματικά μαργαριτάρια, αλλά να το κάνουμε χωρίς πολύ κόπο, αλλά και χωρίς πολύ χρήμα. Ευχαριστούμε πολύ.